Πάμε στη Ρόδο. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε τον κύριο Θάνο Σωτηρίου. Καλημέρα. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα, να είστε καλά. Τι κάνετε? Πολύ καλά, αγαπητέ Γιώργο. Πώς είστε, τι κάνετε? Έχουμε να σας δούμε από τον Οκτώβριο. Σας περιμένω τον Οκτώβριο πάλι. Ελπίζω να βρεθούμε νωρίτερα. Να μην. Τι κάνετε? Πολύ καλά, το ξέρω εδώ. Ωραία. Αισιόδοξους. Ναι. Πώς προετοιμάζεστε στη Ρόδο, τι γίνεται? Ναι, βεβαίως. Εγώ άκουσα όλα τα παιδιά που αναφερθήκαν στα θέματα. Δεν θα τα ξαναναφέρω, γι' αυτό και θα είμαι σύντομος. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι εγώ σε κάποια στατιστική που είχε γίνει πέρσι για πρόβλεψη επισκεπτών στο νησί, ήταν γύρω στους 500.000 με 600.000 και έγινε εφικτή. Φέτος η πρόβλεψη είναι για διπλάσια άτομα, γύρω στα 1 εκατομμύριο. Σήμερα το πρωί έμαθα ότι οι πρώτοι πιέτες θα είναι Ισραηλοί που θα ξεκινήσουν 5 Απριλίου στη Ρόδο, χωρίς καραντίνα. Τώρα δεν ξέρω με την εστίαση και τα υπόλοιπα πώς θα δουλεύσει το θέμα. Σαν ξεκίνημα, θα ανοίξει, σημερινά, θα είναι καλά. Θα ανοίξει ο υπόλοιπος, δηλαδή θα έρθουν 5 Απριλίου, θα ανοίξει η υπόλοιπη. Η εστίαση δεν το γνωρίζει κανένας, καταλάβατε τι γίνεται. Υπάρχουν μεν κυπτής και λοιπά, δεν το γνωρίζω. Απλά σας λέω τις τελευταίες πληροφορίες που είχα σήμερα το πρωί. Μάλιστα. Αναφορικά με το χώρο εδώ πέρα της περιοχής με τις μαρίνες, τις θέσεις κλπ. Η νέα μαρίνα της Ρόδου έχει μια σχετικά καλή χωρητικότητα, θα μπορούσε να φιλοξενήσει και άλλα σκαφή. Έχει αυξηθεί η χωρητικότητα της από πέρσι μέχρι φέτος γύρω στο 100 με 200%. Έχουν έρθει αρκετά σκάφη από την Αθήνα, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν χωράνε πλέον εκεί και έρχονται εδώ. Αυτό θα δημιουργήσει ένα πολύ ωραίο, θεωρώ εγώ, σαν επαγγελματίας, ένα πολύ υγιή ανταγωνισμό και θα παρέχουμε και πολύ καλύτερες υπηρεσίες. Και υποθέτω ότι αυτό θα είναι και ένα έναυσμα η Ρόδος να ξαναγνωρίσει την έγκλη που είχε και παλιά, γιατί πριν 30 χρόνια που ήρθα ήταν πολύ εντυπωσιακά όλα. Όσον αφορά τα ανάβλα τώρα του 2021 που ζούμε, ναι, μεν υπάρχουν, ναι, αλλά εγώ τα θεωρώ υποθετικά. Γιατί είναι όλα υποθετικά, όντως, γιατί δεν ξέρουμε αν θα έρθουμε. Ναύλα έχουμε, πτήσεις θα έχουμε. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Σωστά. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω ότι πρέπει να βοηθήσουμε πάρα πολύ την ανάπτυξη εδώ και την αξιοποίηση των ακριτικών κυριολεκτικά νησιών. Τα ακριτικά νησιά πρέπει να πάμε να τους επισκεφτούμε με τα σκάφη, να δώσουμε μια μεγάλη σημασία στα παράλια που είναι απέναντι στους φίλους μας τους Τούρκους. Και φυσικά όμως ότι αυτό θα πρέπει να έχει και το σωστό αντίτιμο, ο νόνο ή το. Σωστά. Όσον αφορά τα ναύλα, διότι δεν είναι πολύ φυσιολογικό να υπάρχει σωστή αντιμετώπιση σε αυτό το θέμα. Και το τελευταίο που θα ήθελα, χωρίς κάτι άλλο να πω παραπάνω, είναι ότι πιστεύω ότι με συνεργασία και ότι όλοι μαζί, και με συνεργασία όλοι εμείς μεταξύ μας, γιατί ακούω ότι όλοι συμφωνούμε σε αυτά, να έχουμε μια ενιαία πολιτική πάνω σε αυτό το θέμα και όλος ο κλάδος να βοηθήσει. Δηλαδή, ο καθένας θα κάνει ό,τι μπορεί από το μέρος του, μόνο έτσι θα πάει μπροστά. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές. Δεν θα ήθελα να πω κάτι άλλο. Έχουμε μία ανάπτυξη συνολικά στα Δωδεκάνησα με το Ιώτη. Βεβαίως. Το Ιώτη αναπτύσσεται, έρχονται καινούργια σκάφη, υπάρχουν ζητήσεις. Τον τελευταίο καιρό υπάρχουν και περισσότερα ναύλα. Υπάρχουν και ναύλα της προηγούμενης χρονιάς. Παρ' όλα αυτά όμως. Η Μαρίνα, από ό,τι βλέπω, έρχονται καινούργια σκάφη, έρχονται καινούργιες εταιρείες. Υπάρχει ανάπτυξη. Αυτό είναι ευχάριστο. Για όλους πολύ ευχάριστο. Και για το νησί κυρίως που θα έχει περισσότερο κόσμο, αλλά κυρίως τα ακριτικά νησιά. Είναι λέξεις κομβικές αυτές. Θα ήθελα να δώσω πολύ σημασία. Να πάμε όλοι στα ακριτικά νησιά. Μάλιστα. Ωραία. Δεν θέλω να σας καθυστερώ, διότι γνωρίζω το χρόνο σας είναι περιορισμένο. Εγώ θα χαρώ πολύ να σας ξαναδώ πολύ και γρήγορα φυσικά από τον Οκτώβριο. Ωραία, ωραία. Και να έχουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας, γιατί δεν έχουμε άλλη λύση. Είμαστε Έλληνες, είμαστε χαρούμενοι, έχουμε ήλιο. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Τα καλύτερα είμαστε για την περιμένουμε με μεγάλη χαρά. Έγινε, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.